Χωρίς κρέας και το πασχαλινό τραπέζι έμειναν χιλιάδες ωφελούμενοι του προγράμματος Στεβά στο νησί μας λόγω δικαστικής διαμάχης των δύο μειοδοτών στον τομέα του κρέατος. Υπάρχει το ίδιο πρόβλημα που υπήρχε και με την παλιότερη διαχείριξη. Έχουν προσφύγει πάλι δύο μειοδότες στο ζήτημα του κρέατος και γι' αυτό δεν έγινε διανομή στο κρέας. Προφανώς ένας άνθρωπος που περιμένει να πάρει κρέας το Πάσχα και για διάφορους λόγους δεν υλοποιείται η βούληση αυτή και δεν παίρνει το κρέας που δικαιούται, βεβαίως θα έχει τη δυσαρεσκία του. Όμως νομίζω ότι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι η υπηρεσία προσπαθεί. Συνέπεια δεκάδες τόνοι κρέατος σε αρνί, χοιρινό και μοσχάρι να μην διανεμηθούν σε 6.500 οικογένειες που βιώνουν την ακραία φτώχεια στο νησί μας. Αντιθέτως, στις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε διανομή ειδών παντοπολίου και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στους χιλιάδες δικαιούχους. Έχει γίνει προσφυγή των δύο μειοδοτών, του τελευταίου και του προτελευταίου, σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής του διαγωνισμού. Διότι καταλαβαίνουμε ότι την προηγούμενη φορά που καθυστέρησε αυτό 8 μήνες υπήρξε τεράστιο πρόβλημα στους ανθρώπους. Γιατί αν υπάρξει τέτοιο θέμα, θα χαθούν τα χρήματα. Όμως, κάναμε δύο μεγάλες διανομές όλων των προϊόντων παντοπολίου και βής βασικής υλικής συνδρομής με κύριο στόχο να περάσουν οι άνθρωποι Πάσχα. Εν τω μεταξύ, η Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου Κασελίου και Βιάνου διένυμε από τον χώρο του Πολιτιστικού Πολυκέντρου στο Αρκαλοχώρι 1000 δέματα με τρόφιμα και κρέας σε σεισμόπληκτους και ανθρώπους που έχουν ανάγκη εν ώψη του Πάσχα. Έχουμε το Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Συνοχής και με τον υπεύθυνο του κέντρου και το Διοικητικό Συμβούλιο και τους κληρικούς ετοιμάστηκαν 1000 τσάντες με κρέας και με άλλα τρόφιμα και διανεμήθησαν για τις ημέρες αυτές σε σεισμόπληκτους αλλά και σε άλλες ευαίσθητες ομάδες. Εκεί είναι μια μαρτυρία, θυμούμεθα τους ανθρώπους, εφόσον ποιήσατε ανού τούτο των αδερφών μου των ελαχίστων, εμεί ποιήσατε, λέγει ο Χριστός, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο δίνουμε αυτή την παρουσία και αυτή το μήνυμα της ελπίδας σε αναγκεμένους ανθρώπους.